Καλημέρα σας, καλημέρα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά ακούγονται πάρα πολλά ψέματα. Ο κύριος Δινόπουλος, επειδή έχει χαρτιά στα χέρια του, ελπίζω μην είναι σαν κι αυτά που κακώς τον προμήθησαν οι συνεργάτες του ότι δήθεν έχουν γίνει προσλήψεις. 30 δήμαρχοι της Αττικής με έχουν στείλει μήνυμα, έχουν πάρει τηλέφωνο, ότι δεν έχει πάει ούτε ένας από αυτούς τους 470 που λέει. Το μάζεψε μετά, βέβαια, λέει, ότι είπα από στιγμή σε στιγμή θα πάνε στις εργασίες τους. Επίσης, αυτό το χαρτί που κρατάει δεν υπάρχει καμία υπογραφή της κυρίας Δούρου. Θέλω να σας πω ότι είναι μια απόφαση του κυρίου Σγουρού 29 Αυγούστου, κύριε Αντινόπουλο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι τρέχει ένα ρολόι στο διαδίκτυο, γιατί 5 μέρες σας έχει ρωτήσει η Περιφερειάρχης, αν δίνετε την άδεια να μπορέσουμε να προσλάβουμε έστω 21 καθαρίστριες. Πού προβλέπει το οργανόγραμμα ως κενές θέσεις στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχετε απαντήσει. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι επειδή λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται ένας πολύ βαρύς χειμώνας για την Αττική, στις 53 θέσεις για την πολιτική προστασία που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της περιφέρειας, έχουμε μόνο 17 εργαζόμενους. 17 εργαζόμενους για 4 εκατομμύρια κατοίκους. Όταν θα κλείσει πάλι η Εθνική με χιόνια στο Καπανδρίτη, μην πείτε ότι φταίει η περιφέρεια. Και απορώ πραγματικά πώς με τόσο, ας πούμε, θράσος κουνάτε αυτό το χαρτί. Ενώ ξέρετε ότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε προσλήψεις ενώ θέλουμε. Για ανθρώπους που φεύγουν στο εξωτερικό, για ανθρώπους που έχουν πτυχία, για ανθρώπους που μπορούν να είναι χρήσιμοι στην καθαριότητα. Για να μην σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και πρέπει να το ξέρετε αυτό, επί κυβερνήσεων Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, πολλές καθαρίστριες και καθαριστές, όχι αυτές του Υπουργείου Οικονομικών, μετατράπηκαν σε υποχρεωτική εκπαίδευση γενικών καθηκόντων για να βολευτούν σε γραφεία ως ρουσφέτια. Γιατί λοιπόν τόσα ψέματα? Άκουγα προηγουμένως και τον εκπρόσωπο των δημάρχων πια, τον κύριο Πατούλη, όχι ως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, όχι ως δήμαρχο Αμαρουσίου που πήρε 7,5 εκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια από την περιφέρεια για να κάνει πλατεία τρίτη φορά στο κέντρο, και τώρα η νέα διοίκηση έβαλε τα τυπλημμυρικά, αφού γκραζόμενοι τους πολίτες του Αμαρουσίου, να λέει τα ίδια πράγματα. Επειδή ξέρετε, κύριε Τινόπουλε, πια ανήκετε σε μια γενιά αυτοδιοικητικών που τα έχει κάνει τα χιλιόμετρά της, και εσείς και ο κύριος Πατούλης, μην παρουσιάζετε εικονική πραγματικότητα, γιατί οι πολίτες ξέρουν τι γίνεται. Οι πολίτες ξέρουν ότι έχουν διαλυθεί οι υπηρεσίες καθαριότητας και οι υπηρεσίες πρασίνου, γι' αυτό τα φρεάτια είναι έτσι όπως είναι από πάνω. Οι πολίτες ξέρουν πολλά πια. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Όσο αφορά στα ψέματα, καταρχήν νομίζω ότι τη συζήτηση αυτή που κάνουμε, αγαπητέ κύριε Καραμέρο, θα μπορούσαμε να την κάνουμε βεβαίως και εδώ πέρα στο φιλόξενο στούντιο του Σταρ. Αλλά εγώ θα σας περίμενα και στο γραφείο μου να τα πούμε, διότι έχουμε θεσμικό ρόλο και εσείς και εγώ. Όταν πνίγηκε και η μισή Αθήνα, κύριε Δινόπουλε, πάντως ο Πρωθυπουργός αγνώρισε την Περιφερειάρχη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θα σας απαντήσω. Φώναξε και τον κύριο Πατούλη, δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς. Εσείς πήγατε στο Περιστέρι και προς τιμήν σας. Αλλά και είδατε το κλίμα. Θεωρώ ότι δεν ήταν για τον πρόσωπό σας, για την κυβέρνηση. Πολύ κακό. Θα σας απαντήσω, κύριε Καραμέρο. Λοιπόν, καταρχήν η σύσκεψη που έγινε ήταν μια κυβερνητική σύσκεψη. Από εκεί και πέρα τώρα, όσο αφορά σε αυτό που μου είπατε για την απόφαση της περιφέρειας να προσλάβει ιδιωτικό συνεργείο. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς θα το πούμε? Κύριε Καραμέρο, σας παρακαλώ, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Ναι, να πω είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να επιμείνετε σε ένα ψέμα. Να πω και εγώ την άποψή μου όμως. Σας το είπαν και οι ίδιες καθαρίστριες. Η κυρία Κωστοπούλη που είναι εκεί. Ακούστε, κύριε Καραμέρο, αφήστε με, σας παρακαλώ, γιατί θα εκκληθεί από τους τηλεθεατές ότι δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Έχω λοιπόν, και δεν είναι αυτή η πρόθεσή σας, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχω λοιπόν εδώ πέρα μπροστά μου 22 Δεκάτου 2004. Είναι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Την υπογράφει ο κύριος Καραμάνος. Δικός σας τέλεχος είναι. Που αποφασίζει να κατακυρώσετε τον διαγωνισμό του ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού. Εάν μετά. Μισό λεπτό. Όχι, το προτείνει και το εισηγείτε, κύριε Δινόπουλε. Λοιπόν, ναι, ξέρετε. Αφήστε δε που ξέρετε ότι επειδή εμείς έχουμε υγειονομικές υπηρεσίες, γίνονται εμβολιασμοί ανθρώπων σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Λοιπόν, καλό θα ήταν, ξέρετε, να μπορούμε να έχουμε καθαριότητα. Και σας ρωτάμε, μας αφήνετε, μας δίνετε δυνατότητα να πάρουμε καθαρίστριες λοιπόν, για πολιτική προστασία? Να τα βάζουμε. Εσείς είστε υπουργός εσωτερικών, κυρία Δούρου. Και θα λάβετε την απάντηση. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν. Πήρατε απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή και πολύ καλά κάνατε. Και μπράβο. Να προσλάβετε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού. Καλά δεν κάνατε. Δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση. Δεν ισχύει αυτό. Δεν θα γίνει. Πώς θα σας το πω? Μισό λεπτό. Σε πόσους τόνους είναι δηλαδή, εδώ πέρα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ναι. Εάν μετά το δημοσίευμα μιας εφημερίδας. Όχι, κύριε Δινόπουλε, γιατί και πριν το δημοσίευμα σας στέλναμε χαρτιά για προσλήψεις γιατρών. Και μας αγνοούσατε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Γιατροί που φεύγουν στο εξωτερικό πάνε σε Αγγλία. Σας επαναλαμβάνω, κύριε Καραμέρο. Πείτε, είναι δεμένα τα χέρια με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι πιο τίμιο. Να μπορέσω να δώσω μια απάντηση. Συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Καραμέρο, ακούστε τον και απαντήστε. Απαντήστε, μην με διακόπτετε. Λοιπόν, λέω, υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
αποφασίσατε να προσλάβετε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού. Μετά την δημοσίευση και την έκταση που πήρε το θέμα, την αναιρέσατε την απόφαση. Δεν αναιρέσαμε αυτή. Καμία απόφαση. Είναι, λοιπόν, και αυτό... Ήταν απόφαση του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου. Μα εδώ πέρα έχει ημερομηνία 22 δεκάτου, κύριε Καραμέρο. Πολλά πράγματα τρέχουν, κύριε Τινόπουλε. Δεν τα υπογράφει Περιφερειάρχης. Σιγά σιγά θα μάθετε τι έχουμε βρει από αυτούς που υποστήριζατε. Κύριε Καραμέρο, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε έναν εκνευρισμό. Σας απαντάω, λοιπόν. Πήρατε μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία αναιρέσατε. Καλώς την πήρατε, κακώς την αναιρέσατε. Όσο αφορά σε αυτό το οποίο λέτε και τα ρολόγια τα οποία τρέχουν. Ακούστε, επειδή είστε και καινούριος στην αυτοδιοίκηση και πραγματικά σας εύχομαι να πάτε πολύ μπροστά, γιατί έχετε ένα δυναμισμό και επειδή γνωριζόμαστε κιόλας. Και πήγα και στα Βρυλίσια που δύο αντιπλημμυρικά ζητάει ο νέος δήμαρχος. Λοιπόν, παρότι ήσασταν δήμαρχος εκεί αρκετά χρόνια. Και έχουν γίνει πάρα πολλά αντιπλημμυρικά και το ξέρετε. Λοιπόν, πάρα πολλά αντιπλημμυρικά στα Βρυλίσια, κύριε Καραμέρο. Πάρα πολλά. Όπως έχουν γίνει και στη Γλυφάδα από την περιφέρεια, όπως γίνονται και στη Χαλιβουργική, όπως γίνονται και στη Χαμοστέρνας. Εσείς όμως για το 2015. Ότι τον κύριο Λέκα θα το φωνάξουμε. Εσείς όμως για το 2015. Και το σχέδιο αυτό που εγκαταλείφθηκε θα το βάλουμε μπροστά. Εσείς όμως το 2015, ναι, από ό,τι μαθαίνω, έχετε 10 εκατομμύρια βάλει μόνο για αντιπλημμυρικά. Είναι λίγα, κύριε. Στις 18 μέρες που είχαμε δυνατότητα, θέλω, λοιπόν, να αλλάξουμε τον προϋπολογισμό. Θέλω, λοιπόν, να σας πω. Περιμένετε το Γενάρη. Επειδή είστε καινούριο στην αυτοδιοίκηση, θέλω να σας πω το εξής. Λέτε ότι τη ζητάτε πρόσληψη προσωπικού. Mm-hmm. Ξέρετε, κύριε Καραμέρο, όταν ανέλαβα το Υπουργείο Εσωτερικών, ερχόντουσαν οι δήμαρχοι τότε, οι καινούργοι δήμαρχοι, πριν αναλάβουν, τέλος πάντων, τα ηνία των Δήμων, και μου λέγαν όλοι, Ντινόπουλε, Υπουργέ, σε παρακαλούμε, μπορείς από αυτούς τους λίγους τους οποίους έχεις, γιατί όντως είναι λίγες οι προσλήψεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, μπορείς να μας δώσεις κάτι για τον Δήμο μας. Ερχόντουσαν περιφερειάρχες, νεοεκλεγέντες. Εσείς δεν ήρθατε. Τη λογική του αυτοδιοικητικού επέτειου, καλώς θα ήταν να την εγκαταλείψουμε, κύριε Τινόπουλε. Εσείς δεν ήρθατε. Τη λογική του αυτοδιοικητικού επέτειου, καλώς θα την εγκαταλείψουμε. Η ανάγκη είναι συγκεκριμένη. Θα συνιστούσα και σε εσάς και στην υπόλοιπη διοίκηση. Ναι. Ρίξτε λίγο τους τόνους και αφήστε την αλαζονία. Εσείς μιλάτε για τους τόνους, κύριε Τινόπουλε. Σήμερα είστε αγνώριστος. Λέω λοιπόν. Μας καταρκεραυνώσατε και κραβαίνετε έγγραφο το οποίο δεν ισχύει και το ξέρετε. Μα ναι, εδώ πέρα είναι το έγγραφο απόφασή σας. Κύριος Γουρού είναι η δρομολόγηση. Είναι 22 δεκάτου, κύριε Καραμέρο. Κύριε Χατζηνικολάου, δείτε το, σας παρακαλώ. Έχει υπογραφεί της Περιφερειάρχης, αυτό δεν λέω, σας παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εδώ πέρα πια θα μας βγάλει. Γιατί μετράει ποιος έχει βάλει τις υπογραφές. Θέλω, λοιπόν, να πω και το τελευταίο. Μπορεί και για εσάς να βάλει κάποιος μια υπογραφή που δεν έπρεπε, κύριε Κοινόπουλε. Ουδέποτε έχει έρθει στο Υπουργείο Εσωτερικών επίσημο αίτημα από την περιφέρεια. Τι επίσημο, κύριε Τινόπουλε, εδώ κάνουμε μια δημόσια πρέπει συζήτηση. Να καταλάβετε, όταν σας στείλαμε πρέπει επίσημο να καταλάβετε, έτοιμα, αγνοήσατε τους επιστήμονες, οι θέλουμε να τους προσλάβουμε. Πρέπει να καταλάβετε, ναι, ότι εδώ πέρα λειτουργούμε θεσμικά. Mm-hmm. Και η λειτουργία η θεσμική σημαίνει τι. Όταν η περιφέρεια, όταν κάποιος δήμος έχει κάποιο αίτημα για πρόσληψη προσωπικού, έχει ένα οποιοδήποτε αίτημα, δεν το υποβάλλει ούτε μέσα από μία μεγάλης ακροαματικότητας και καταξιωμένη εκπομπή όπως αυτή η οποία μας φιλοξενεί απόψε. Δεν μπορείτε κι εσείς να υιοθετείτε παραπιστικά. Βρείτε έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Ξέρετε, κύριε, υπάρχει και το πρωτόκολλο. Μπορείτε... Σιγά σιγά τα μαθαίνετε. Εσείς οχυρώνεστε δημοσιογράφους τόσα χρόνια πίσω από το πρωτόκολλο, αυτό που βασανίζει τους πολίτες. Και το ξέρετε, κύριε, πάρα πολύ καλά. Κύριε Καραμέρο, θα προσληφθούν εργαζόμενοι ή θα μείνουν άνεργοι. Εδώ δεν μιλάμε ως δημοσιογράφοι. Είσαστε αντιπεριφερειάρχης σε έναν τομέα ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σας επαναλαμβάνω. Και λυπάμαι που το λέω. Δεν είναι δυνατόν να ζητάτε δημόσια από τα κανάλια και από τα ραδιόφωνα πρόσληψη ατζέντα προσωπικού τώρα, και να μην υποβάλλετε αίτημα. Συγγνώμη, μέχρι τώρα κρυφά στα γραφεία, των περιφερειών και των υπουργείων ζητούσαν πλατείες, πεζόδρομους. Εμείς τι ζητάμε? Το νούμερο ένα θέμα, η ανεργία, οι προσλήψεις, να καλύψουμε τις ανάγκες. Κοινωνικές δομές, κοινωνικές υπηρεσίες. Σας επαναλαμβάνω, αγαπητέ μου. Παρακαλώ. Σας επαναλαμβάνω, αγαπητέ μου. Και αν θέλετε, ρωτήστε και κάποιους τέλος πάντων δημάρχους και έμπειρους. Θα σας διακόψω. Για να ζητήσετε κάτι, για να έχετε κάτι, θα σας διακόψω, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Δεν στείλατε τίποτα, κανένα αίτημα. Κύριε Υπουργέ και κύριε Καραμέρο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και ζητά να παρέμβει ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, ο κύριος Καραμάνος. Κύριε Καραμάνο, σας ακούμε. Κύριο Καραμέρο, στον κύριο Καραμάνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας πω, δεν έχω παρακολουθήσει από την αρχή την εκπομπή σας, την έχω δει από ένα σημείο και μετά, αλλά πληροφορήθηκα για ορισμένες αναφορές του κυρίου Ντινόπουλου και πρέπει να δηλώσω κατηγορηματικά ότι οι αναφορές είναι απολύτως ανακριβείς και δεν υπάρχει ανάθεση
σε κανένα ιδιωτικό συνεργείο ουδεμίας εργολαβίας καθαριότητας ή φύλαξης. Τελεία, παύλα. Οτιδήποτε πέραν αυτού είναι κοινό ψεύδος. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 677.000 ευρώ. Μπορού. Λοιπόν, τι λέει ο πρόεδρος Καραμάλος Χρήστος? Αφού το αποφασίσατε, γιατί τώρα λέτε ότι είναι ψεύδος, αγαπητέ μου? Έτσι δεν είναι? Θέλετε την απάντηση? Ναι, κύριε Καραμάνο μου. Θέλετε την Εδώ απάντηση? Εδώ την έχω την. Διαβάστε δηλαδή... λίγο παρακάτω. Ακούστε λίγο. Περιμένετε. Να μιλήσω. Βεβαίως. Εκτός σας αν δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Ασφαλώς να μιλήσω. Βεβαίως. Αν δείτε παρακάτω, θα δείτε ότι η απόφαση αυτή εξουσιοδοτεί κάποιον άνθρωπο για να υπάρξει τη σύμβαση. Για διαβάστε το αυτό, κύριε Ντινόπουλε, διότι μία σύμβαση υπάρχει όταν υπόθεται από κάποιον. Ακούστε. Θα δείτε λοιπόν, όσο και να ψάξετε, κάτω το έγγραφο, κοιτάξτε το έγγραφο, κύριε Ντινόπουλε, διαβάστε το έγγραφο, δείτε, αναφέρεται ότι εξουσιοδοτείται κάποιος για να υπογράψει τη σύμβαση. Αυτό το οποίο αναφέρεται σε όλες τις άλλες αποφάσεις, όταν πραγματικά προχωρούμε τη διαδικασία της συμβασιοποίησης, σε αυτή τη συγκεκριμένη μετά απόφαση... Μετά τι κατακυρώσατε, μετά γιατί την πήρατε την απόφαση? Ακούστε, γιατί σας ακούει... Θα σας εξηγήσω. Πήραμε αυτή την απόφαση, η οποία είναι μια απόφαση η οποία έφτασε σε εμάς στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, διότι δεν πρέπει να εγκρίνουμε ότι κάποια χαρτιά τα οποία είχε καταθέσει ο ομοιοδότης, ο οποίος είχε αναδειχθεί προηγουμένως και στάση, δηλαδή, ας μην το βγάζε το πρώτο θέμα στον αέρα και σας λέγω αν θα τους παίρνατε ή όχι. Αυτά κατέθεσε ο ομοιοδότης ότι ήταν έγκυρα. Αυτό λέει αυτή η απόφαση. Αλλά προσέξτε. Αφού λέει τουριστική κατακύρωση, κύριε Καραμάνε μου. Να μιλήσουμε, κύριε Ντινόπουλε, μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε. Έχετε επιχειρήματα γι' αυτό διακόπτετε. Αυτό είναι ο λόγος που διακόπτετε. Φοβάστε την αλήθεια. Γιατί θα αποκαλυφθεί περίτρεπτο ψεύδο σας. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι από τη διαδικασία της οριστικοποίησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού μου και με, υπάρχει διαδικασία της συμβασιοποίησης. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτεί το σχέδιο σύμβασης, να σταλεί στο... Τώρα, κύριε Καραμάνο, με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν καταλαβαίνω. Συνέδριο, κύριε Καραμάνο, εγώ θα σας διακόψω όμως, γιατί η δουλειά μου είναι να διακόπτω. Αφού λοιπόν δεν επρόκειτο να υπογραφεί η σύμβαση, γιατί πήρατε εσείς απόφαση οριστικής κατακύρωσης? Γιατί θα σας εξηγήσω, που είναι πάρα πολύ απλό, διότι αν δεν κάναμε αυτό το τυπικό μικρό βήμα, θα μπορούσαν να εγερθούν απαιτήσεις από τον ιδιωτή σε βάρος της περιφέρειας. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι ένα τυπικό... Θεραπεία κάναμε, δεν υπήρχε ποτέ. Έπρεπε να γίνει. Κατάλαβα γιατί τι λέτε. Η διακήρυξη λοιπόν του διαγωνισμού με σαφήνεια προβλέπει ότι μετά κύρωση αυτού του αποτελέσματος, μάλιστα, η περιφέρεια έχει το δικαίωμα είτε να αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να τον υπογράψει, είτε να τον ματαιώσει για λόγους... Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καραμάνο για την παρέμβασή του και τον κύριο Καραμέρο.